Ένας ανεμοστρόβιλος έπληξε τη Χιλή καταστρέφοντας σπίτια και προκαλώντας μεγάλα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Από την μανία του αναποδογυρίστηκαν μέχρι και αυτοκίνητα, ειδικά στην περιοχή Λος Άγχελες. Ήμουν με τον σύζυγό μου που έχει πρόβλημα με την καρδιά του και μόλις είχαμε βγει από το νοσοκομείο. Τον πήρα αμέσως μέσα γιατί υπήρχαν γυαλιά στον αέρα και μας χτυπούσαν. Ήταν απέσιο. Σύμφωνα με τις αρχές, από την καταστροφή υπήρξαν 16 τραυματίες. Η ανεμοστρόβιλη είναι πολύ σπάνιο φαινόμενο για την περιοχή, γεγονός που προκαλεί τρόμο στους κατοίκους. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γεμίσει με εικόνες που δείχνουν αυτοκίνητα στιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο και τα ορμητικά νερά να παρασέρνουν τα πάντα γύρω τους. Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στο μεξικανικό κράτος Σαν Λουίς Ποτόσι. Οι ουρανοί άνοιξαν στις κεντρικές Ηνωμένες Πολιτείες. Τα ποτάμια ξεχύλισαν, δημιουργώντας χυμάρους και προκαλώντας σειρά καταστροφών. Οι έντονες βροχοπτώσεις και οι ανεμοστρόβιλοι έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 16 ανθρώπων. Οι αυτοκινητόδρομοι δεν διακρίνονται πια, καθώς έχουν μετατραπεί σε λίμνες, βυθίζοντας πολλά σπίτια στο Μιζούρι, το Αρκάνσαν, στη Λουιζιάννα, το Ιλινόις και την Οκλαχώμα. Στο Μιζούρι, ολόκληρες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε τεράστια λίμνη. Ο μεγάλος όγκος νερού προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, κυρίως σε γεωργικές εκτάσεις. Την ίδια στιγμή, πολλοί είναι οι ποταμοί που έχουν συγκεντρώσει πολύ μεγάλο όγκο νερού, με τις αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή. Η ίδια η εικόνα και στο Αρκάνσας, όπου χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους υπό τον φόβο των πλημμυρών. Οι αρχές έδωσαν οδηγίες για εκενώσεις τόσο στους κατοίκους της Οκλαχώμα, όσο και της Λουιζιάννα. Η στάθμη των νερών συνεχίζει να ανεβαίνει και οι αρχές φοβούνται ότι τα δεκαετή φράγματα του ποταμού Αρκάνσας δεν θα καταφέρουν να συγκρατήσουν τα νερά. Τα πλάνα από το ελικόπτερο των τοπικών αρχών δείχνουν ολόκληρες εκτάσεις πλημμυρισμένες και από τα σπίτια να ξεχωρίζουν μόλις οι σκεπές τους. Το Κέντρο Κλιματικών Ερευνών της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των Ηνωμένων Πολιτειών προβλέπει πως κατά τη διάρκεια του 2019 αναμένονται 2 έως 4 τυφώνες που μπορεί να φτάσουν τα 179 χιλιόμετρα την ώρα. Η πρόβλεψη αφορά στην περίοδο από 1η Ιουνίου έως και 30 Νοεμβρίου. Συνολικά αναμένονται την εποχή των τυφώνων 9 έως 15 καταιγίδες, 4 με 8 από τις οποίες αναμένεται να μετατραπούν σε τυφώνες 74 μιλίων την ώρα. 2 έως 4 από αυτούς μπορεί να φτάσουν τις κατηγορίες 3, 4 ή και 5. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι θερμότερες από τις μέσες θερμοκρασίες στην επιφάνεια του Ατλαντικού ωκεανού και ένας ενισχυμένος μουσώνας της Δυτικής Αφρικής